η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή της Πεντηκοστής. Γιόρταζε η Εκκλησία μας την Πεντηκοστή, που ήρθε ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, τους Αποστόλους, και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Έτσι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, φώτισε αυτούς τους ψαράδες της Γαλιλαίας, αυτούς τους αγραμμάτους, και τους έκανε σφωστήρας, και πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση του Χριστού σε ολόκληρη τη γη. Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότου, πήγαν οι Απόστολοι και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου γκρέμισαν, αγαπητοί αδελφοί, όλους τους ψεύτικους θεούς, τα αγάλματα που πίστευαν όλα τα έδη προ Χριστού. Έτσι ο Απόστολος Παύλος ήρθε εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα από εδώ, από τη Μακεδονία. Πήγε στους Φιλίππους, κήρυξε το Ευαγγέλιο. Οι Φιλίππους είναι η σημερινή Καβάλα. Και εκεί ο Απόστολος φυλακίστηκε, γιατί ήταν μια κοπέλα εκεί που είχε μαντικό πνεύμα, πνεύμα του διαβόλου, και κήρυξε τον διάβολο. Τότε ο Παύλος έβγαινε τον διάβολο από αυτήν την κοπέλα, και οι κύριοι τους που πίστεψαν, είχαν πιστέψει σε αυτήν την μαντική που είχε αυτή η κοπέλα, οδήγησαν τους Αποστόλους στη φυλακή. Αλλά ο Θεός τους έβγαλε από τη φυλακή. Έπειτα από εκεί ο Παύλος πήγε στην Θεσσαλονίκη, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά τον έδιωξαν και από εκεί οι Εβραίοι που ήταν στας ημέρας του Χριστού. Έπειτα ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Βέρεια, και στη Βέρεια ήταν πιο ευγενής λέγη των βιβλίων των πράξεων των Αποστόλων. Και από εκεί ο Παύλος πήγε στην Αθήνα και στους δρόμους και στας πλατείας των Αθηνών, ήδη ο Παύλος τα αγάλματα και τα σεβάσματα που πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι σοφοί της Ελλάδος, οι επικούροι που ήταν τότε. Και ανάμεσα σε αυτά τα αγάλματα είχαν και μια επιγραφή που ήταν ο άγνωστος Θεός. Τότε ο Απόστολος Παύλος πήρε αφορμή από αυτή την απογραφή και άρχισε να κηρύξει το Χριστό και την Ανάσταση του Χριστού ενώπιον των επικουρίων, των σοφών της Αθήνας που ήταν τότε. Σταθείς δε ο Παύλος εμέσω του Αριού Πάγου έθι, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρος ημάς θεωρώ, διερχόμενος χάρ και θεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επιγέγραπτο αγνώστο Θεό όν ημείς αγνούνται, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Που σημαίνει, αν δε στα Αθηναίοι, τους λέγει, είδα τα σεβάσματά τα, τα αγάλματα, τους 12 θεούς του Ολύμπου που σέβεστε, αλλά είδα όμως και μια επιγραφή που λέτε για τον άγνωστο Θεό. Αυτόν τον άγνωστο Θεό, λέγει ο Παύλος, ήρθα να σας κηρύξω. Και κήρυξε ο Παύλος στους Αθηναίους τον Χριστό και την Ανάστασή του. Μερικοί όμως εχλέβαζαν όταν άκουσαν Ανάσταση νεκρών. Μερικοί όμως είπαν, θέλουμε να σε ξανακούσουμε πάλι για αυτά τα λόγια που μας είπες. Και τότε λέγει η Γραφή, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ότι πίστεψε ένας αρεοπαγίτης, ο Διονύσιος,
αρειοφαγήτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και μερικοί άλλοι πιστοί. Από εκεί ο Παύλος από τες Αθήνας πήγε στην Κόρινθο και στήριξε και εκεί το Ευαγγέλιο και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι όπως ο Απόστολος Παύλος, φωτισμένος από το Πνεύμα του Άγιον, πήγε και κήρυξε εδώ στην Ελλάδα, έτσι όλοι οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, πήγαν σε όλα τα κράτη της γης, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότου, και με το κήρυγμά τους γκρέμισαν όλους τους ψεύτικους και ειδωλολατρικούς θεούς και τα γάλματά τους και κήρυξαν τον Χριστό. Και πολλοί εκατομμύρια άνθρωποι άγιοι είχαν πιστέψει, αδελφοί μου, στον Χριστό και μαρτύρησαν για τον Χριστό. Γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει των Αγίων Πάντων, διότι αυτοί όλοι οι άγιοι που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας δεν είναι στο συναξάρι και στο ημερολόγιο της Εκκλησίας γραμμένοι. Άλλοι είναι γραμμένοι και άλλοι είναι άγνωστοι. Έτσι όλους τους αγνώστους Αγίους της κάθε εποχής η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα. Αλλά γιατί έγιναν Άγιοι, αδελφοί μου? Να γιατί το ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Τι είπε ο Χριστός? Ως της ομολογήσεν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κι εγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανή. Ως της δαν αρνησετέ με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσουμε κι εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανή. Όπου θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους με θάρρος, με παρησία, να μην φοβάται, έτσι κι εγώ θα τον ομολογήσω μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Και όποιος θα με αρνηθεί έμπροσε των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Έτσι με τη μαρτυρία τους οι Άγιοι που έκαναν στον Χριστό, εκατομμύρια Άγιοι, αδελφοί μου, θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν για τον Χριστό. Γι' αυτό σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία όλους τους Αγίους. Αλλά πού είναι όμως οι Άγιοι? Έχασαν? Όχι. Μετά που μαρτύρησαν, πήγαν και είναι στο Παράδεισο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 7ο κεφάλαιο, μας διδάσκει και αδελφοί μου ότι είδε εκατομμύρια άνθρωποι άγιοι που ήταν ντυμένοι με άσπρα ρούχα από όλα τα κράτη της γης. Και ένας άγγελος λέγει στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι με λευκά, με άσπρα ρούχα? Και ο Ιωάννης είπε, δεν ξέρω Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Και ο άγγελος είπε, αυτοί είναι αυτοί που θυσιάστηκαν για τον Χριστό, για τον Αρνίο. Έχισαν το αίμα τους και έκαναν άσπρα, λευκά τα ρούχα τους γιατί μαρτύρησαν για τον Χριστό. Έτσι ούτε θα πεινάσουν, ούτε θα διψήσουν, ούτε θα πέσει κανένα κάθμα ή η ζεστασιά του ηλίου για να τους κάψει. Ότι ο Χριστός θα τους τρέφει, θα τους ποτίσει και θα τους δροσίσει. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνοντας, ήθελα να πω τούτο, ότι οι Άγιοι άντες, γνωστοί και άγνωστοι, μας διδάσκουν σήμερα να ακολουθήσουμε κι εμείς, να ομολογήσουμε την πίστη στον Χριστό, να μην είμαστε φοβικιάριδες, να μην φοβόμαστε όταν χρειαστεί να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι, αν με πίστη, με θάρρος, να κηρύξουμε κι εμείς το Ευαγγέλιο, τότε θα πάμε κι εμείς
εκεί που υπήρχαν οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι απόστολοι και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας, γνωστοί και άγνωστοι, στην επουράνιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.